Σύσκεψη φορέων υπό τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων να εκφράζουν προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τα προβλήματα των κλάδων τους, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, Θόδωρου Μαρκόπουλου. Να μας επισκεφθείς και σαν Πρωθυπουργός, προσβλέποντας στη βοήθειά σου σε πολλά κρίσιμα θέματα. Η γεωγραφική μας θέση είναι το μεγαλύτερο από τα μεγάλα πλεονεκτήματά μας. Η Εγνατία Οδός, οι κάθετοι άξονες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο, η σχεδιαζόμενη ενεργειακή αγωγή και σταθμοί της περιφέρειάς μας αποτελούν τη βάση για να συνεχίσει η περιοχή μας να παίζει ρόλο που πάντα είχε αυτόν του περάσματος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το πρόβλημα της υπερφορολόγησης, όπου στην ουσία στις επιχειρήσεις μας έχουμε ένα μεγαλομέτοχο, ο οποίος παίρνει περίπου το 53% των κερδών μας, και αντί αυτός ο μεγαλομέτοχος να φροντίζει οι εταιρείες να πηγαίνουν καλά, φροντίζει ακριβώς το αντίθετο, βάζοντας εμπόδια, γραφειοκρατικά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο γραφείο σας, σας είπα ότι έχουμε πρόβλημα με τους αλλοδαπούς φοιτητές. Δεν τους δίνουμε βίζα. Τώρα δεν φτάνει που δεν τους δίνουμε βίζα, τους ζητάνε να φέρουν και ρικατσά κιόλας για να πάρουν πτυχία. Είναι άσχημο το κλίμα τουλάχιστον στο χώρο, τουλάχιστον και στο χώρο της δικαιοσύνης, είναι άσχημο το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Οι παρεμβάσεις της κυβερνητικής εξουσίας στον χώρο της δικαιοσύνης κατά τρόπο ανεπίτρεπτο οδήγησαν την Ολομέλεια και φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας το δελτίο τύπου της Ολομέλειας, το οποίο απερίφραστα όλοι οι κυβερνητικοί σύλλογοι της χώρας ομόφωνα αναφέρονται σε συνταγματική εκτροπή. Η βαριά φορολογία και ο έφκας των αγροτών μας οδηγεί στην καταστροφή. Οδηγεί δηλαδή το 15-20% των αγροτών. Γιατί κάθε μέρα ακούω τον Υπουργό να λέει ότι το 80% των αγροτών δεν έχουν επιβάρηση. Δεν λέει όμως ότι το 20% που μένει έχει το 95% της παραγωγής της Ελλάδος. Το παρεμπόριο είναι αυτή τη στιγμή πανελλαδικά μια γάγκρενα που πραγματικά δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις βάζει θηλιά. Αλλά όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τα έσοδα του κράτους τα οποία είναι τεράστια αυτά που κάνονται. Από το παρεμπόριο και γενικότερα από τα προϊόντα τα οποία πουλούνται μαύρα. Να συμπληρώσω τον Άγγελο Βουτζατσούλη και πρόεδρο του Μελητηρίου όσον αφορά τον εξοδικαστικό συμβασμό. Το ότι η Νέα Δημοκρατία είχε φέρει τον νόμο ΔΕΝ για το 2014, το οποίο δεν πρόλαβε να το εφαρμόσει, γιατί έπεσε η κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, το πραγματικά έχει γίνει. Ένα νόμο ο οποίο είναι πολύ καλύτερο από τον εξοδικαστικό συμβασμό και εκεί θα μπορούσατε. Εσείς ως αγαπημένος πρωθυπουργός να πατήσετε και να δώσετε μία ανάσα στις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν πρόβλημα και πολλές από αυτές θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Το τοπικό τουριστικό προϊόν είναι, πιστεύω, σε ένα καλό επίπεδο. Έχει όμως ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, την εποχικότητα, την έντονη εποχικότητα. Ο τουρισμός πάει καλά. Είμαστε το 12% των κλινών της περιφέρειας. Θα πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε όμως όχι σαν ένα κομμάτι χερσαίας περιφέρειας, αλλά σαν νησιωτική και περιοχή. Πάλι δεν υπάρχουν κτηνίατροι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχουν κτηνίατροι δεν υπάρχει κτηνοτροφία. Σε ένα τομέα ο οποίος φθήνει συνεχώς, το είδατε από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας τελευταία που βγήκαν πριν από μία εβδομάδα, το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται, οι κτηνοτρόφοι μειώνονται και όταν μειώνονται οι κτηνοτρόφοι δεν επανέρχεται ο αριθμός πάλι πίσω. Υπάρχει λειψιδρία και ως προς την ίδρυυση αλλά και ως προς την άρρευση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία βέβαια σε συνεννοώ με την περιφέρεια και με τη στήριξη του Περιφερειάρχη έχουμε πάρει κάποιες κτηνοτροφίες να κάνουμε σημαντικά έργα. Νησί της Θάσου, ακτοπλοϊκή σύνδεση. Παλιά ήταν στην πάλι κοτρινομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο Νομάρχης αποφάσισε τα δρομολόγια. Καταργήθηκε και πήγε στο ΣΑΣ, στην Αθήνα, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να συζητούμε, για να πούμε, όχι για να συμφωνούμε κατά ανάγκη σε όλα, διότι αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα σας λέγαμε την αλήθεια, την αφορμή μια τοποθέτηση, την οποία έκανε ο φίλος μας, ο εκπρόσωπος των αρχαιοτρόφων. Θέλω να ξέρετε ότι από μένα θα ακούτε την αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει ότι δεσμευόμαστε μόνο για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε και το γραφείο της Δημάρχου Καβάλας, Δήμητρας Τσανάκα. Ο Ε61, βασικός, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας, ενώνει Δράμα Καβάλα, κατεβαίνει από Προμαχώνα και Σέρες επομένως. Θέλω να σας πω ότι όταν θα γίνει, η διαδρομή Καβάλα-Δράμα θα είναι 12 λεπτά.
χωρίς την περιμετρική χαθήκαμε, κύριε Πρόεδρε. Ένας δρόμος λειτουργεί στην Καβάλα, γιατί είναι το ανάγλυφο της τέτοιο. Ανατολή Δύση την ενώνει ένας δρόμος. Οι υπόλοιποι τα σχέδια για τη μισή περιμετρική βρίσκονται στα σεπτάρια της Εγνατίας, να το ξέρετε, υπάρχουν. Παράλληλα, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άκουσε και τα προβλήματα του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας. Αλλά και το ότι είμαστε εδώ δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μασκόπουλο, την δήμαρχό μας, την κυρία Τσανάκα, που μας υποστηρίζει και μας βοηθάει σε πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν κατά καιρούς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθώ πολύ νωρίς για τα ζητήματα που αφορούν το αναπηρικό κίνημα. Η μητέρα μου, η Μαρίκα Μητσοτάκη, ήταν από τις πρώτες γυναίκες που δημόσια χρησιμοποίησαν την θέση της δίπλα στον τότε Πρωθυπουργό για να μιλήσει ανοιχτά και χωρίς προκαταλήψεις για το δικό της πρόβλημα. Διότι νομίζω ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε είναι τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που δυστυχώς και σήμερα ακόμα υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, εμπλοκή παρουσιάστηκε κατά την παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο έργατο Υπαλληλικό Κέντρο Καβάλας κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τους απολυμμένους βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Όπως τονίστηκε δια του εκπροσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Παναγιωτόπουλου, η συνάντηση ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η προσωπική φρουρά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα έρθει τελικά. Φοβάται να έρθει στο κρατικό κέντρο. Ό,τι ζητήθηκε, έγινε. Έμαθε η ασφάλεια, ήδη η ασφάλεια ότι είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι και του εισηγήθηκαν ότι με αυτούς τους όρους δεν έχει. Μέχρι ζητήσαμε από το σωματείο να απομακρυνθεί, το σωματείο ανταποκρίθηκε, αλλά εντούτοις είχε στραβώσει. Ενώ είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση και επικαλεστήκανε ότι απ' έξω υπήρχαν 30 εργαζόμενοι και αυτό ήταν το πρόβλημα της ασφάλειας, πραγματικά μεριμνήσαμε για να σταθεί αυτή την ασφάλεια που αναζητούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Βγήκαμε μπροστά και έφυγε ο κόσμος. Το εργατικό κέντρο έμεινε μόνο το σωματείο και η διοίκηση του εργατικού κέντρου να γίνει αυτή η συνάντηση. Δυστυχώς όμως και πάλι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να έρθει.